Άντε πάλι. Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα σούπερ μάρκετ χώρο με τον Τζόνι. Άντε, γεια σου. Ωραία. Καραβάκι. Δεν σημαίνει καραβάκι. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα σούπερ μάρκετ χολ με τον Τζόνι. Νομίζω είχατε καιρό να με δείτε. Πάνω από μήνα πρέπει να έχουμε. Πάνω από μήνα. Δεν ξέρω, μπορεί και παραπάνω. Ναι. Πάντως διαφερθήκανε πολύ για μένα, ρωτάγαν όλοι. Τέλος πάντων, λοιπόν, δεν κλαίω. Πήγα σούπερ μάρκετ, πήγα στα Lidl αυτήν την εβδομάδα και έχω πάρει τα πραγματάκια τα οποία θα φάμε σήμερα όλα αυτά. Θα τα φάμε αυτά μέσα στην εβδομάδα λοιπόν. Να σας τα δείξω ένα-ένα λοιπόν. Πάμε. Να βάλουμε πρώτα του ψυγείου μέσα να τελειώνουμε για να μην έχουμε πρόβλημα. Κατάψυξη. Λοιπόν. Πάμε και πάλι. Ωραία. Και το άλλο. Βόλιο σκυλιά. Ρουαθά. Κιλά. Κιλά. Βόλιο σκυμά. Άπαχο. Παίρνει συνέχεια άπαχο ενά. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Τέλος πάντων. Δεν θέλω να τρώω λιπαρά περιτά. Δεν θέλει να τρώει περιτά λιπαρά. Αυτό που έχει λιπάκι είναι πιο ωραίο. Είναι πιο ωραίο. Το κεφάλι. Ναι, και έτσι μου το έχω, γιατί είναι ψηλό. Έτσι όμως. Λοιπόν, είναι. Περίμενε, τι να κάνω. Κιτρίνησα καταρχήν. Πήγαινε. Τσίτσατο. Εντάξει, τι να κάνουμε, είναι λίγο κίτρινο το φωτάκι, δεν πειράζει. Τέλεια, πάμε. Οπότε, πήραμε 2-900 γραμμάρια για ένα σύνολο. Δεν ξέρω τι θα φτιάξουμε αυτά. Φοβάμαι, παιδί μου, από τώρα πρέπει να αποφασίσω τι θα κάνω. Ναι, θα φτιάξει μια ώρα μακαρονάδα που και εγώ. Άντε, θα κάνω μια μακαρονάδα και θα βάλω το κάτω σε άλλο. Αυτό εδώ είναι από το σημείο του κόλλου, έτσι. Το έχουμε συνηθίσει πολλές φορές για τον κόλλο. Τον κόλλο του τρώμε. Άπαχος είναι. Ωραία. Λοιπόν. Αφού το μοσχάρι έχει άπαχο κόλλο και εμείς είμαστε μέσα στην κυταρίτη, θα δεν μπορούμε να το χορέψουμε τίποτα. Καλύτερα να είμαστε μοσχάρια. Πάμε, γεια σου. Άλλα, γεια σου. Λοιπόν. Επίσης πήραμε ρολό κοτόπουλο, είναι πάρα πολύ ωραίο, γεμιστό με μπέικον και τυρί. Τέλειο. Ωραίο, ωραίο. Αυτό θα ήταν ωραίο. Διέτης. Αυτό άκου να δεις τι σκέφτηκα μόλις τώρα, θα ήταν ωραίο. Να το κόψεις, δηλαδή να ψηθεί, να το κόψεις κομματάκια τύπου μπιφτέκι και να το βάζεις να το δώσεις σαν χάμπουκερ. Ναι, ξέρεις τι γίνεται όμως με το ρολάδι, παθαίνω. Μου διαλύεται το δοκό μου. Αχα. Μήπως πρέπει να κρυώσει πολύ καλά. Να κρυώσει. Να κρυώσει. Άκου να δεις να κρυώσει. Συνήθως δεν είναι σέτη για να το φάσεις το χαμπουργκέρ. Εγώ το λέω και τις εταιρείες τώρα, το χαμπουργκεράδικο. Να το σκεφτούν. Καλά, σιγά και πού θα τα ψέλνουμε ωραία αυτά. Πού θα τα ψέλνουμε. Δεν ξέρω κάπου, θα ψέλνουμε. Πήραμε τσιπουρίτσες, τρεις τσιπουρίτσες, φαντάζομαι ψητές με μια πολύ ωραία σαλάτα, είτε χωριάτικη, είτε βλήτα. Όχι, κολοκύθια βλήτα τώρα. Πήρες. Κολοκύθια πήρε. Άρα θα τα φάμε με κολοκύθια βραστάκια που παρακολουθεί. Έτσι, ωραία να γίνει ωραία από πάνω. Τα βλήτα δεν είναι ωραία. Και να κάνουμε και παπάρε σε στα λάθο κτλ. Τελείωσε η εποχή του. Ένταμ τυράκι, γαλοπούλα καπνιστό. Όπα, πήγαινε να πήγε γιατί μου πέσει. Με ένα μισή τα πήρα. Πήρα δύο γιατί η κόρη μου τα τρώει έτσι. Ξυπνάει, νιώθει μια λιγούρα, παίρνει πέντε φέτες στη ζωή. Πήρα αυτή τη μικρή πίτσα για να τη φάμε. Θα το φάμε, θα φάμε. Είναι ένα διασώσα. Σαν πουλάκι θα φάμε. Σαν γήπες. Γήπες. Και γήπες πουλάκια είναι. Πουλάκια, δεν ξέρω. 15 με 20 λεπτά στο φούρνο. Τι περιέχει μέσα, κάτσε να πούμε στα παιδιά γιατί δεν είναι, δεν είναι special. Επικάλυψη ζαμπόν γκούντα και ένταμ σε αφράτη. Α, εντάξει, μια χαρά. Α, ωραία, νορμάλ. Μια χαρά, ωραία. 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 Εκεί πάνω στο άλλο. Να ξεπαγώνει. Αφάσκε. Εσύ θα φάμε, δεν εννοείται. Πάμε. Χυμού πορτοκαλιού Εβίβα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Γιατί έπαθε αυτό από το διαρρικό. Γιατί το καθαρίζει. Γιατί. Δεν ξέρω. Ξέβαψε. Θα καθαρίσουμε όλα, οπότε ξέβαψε αυτός εδώ από το καθαριστικό που βάλαμε. Είναι πολύ ωραία η χημία. Άμα πρέπει να το λέτε, πάρτε το, σα ευχαριστήσετε, είναι πολύ ωραία. Ορίστε. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Μαγιονεζάκια. Καλά, εντάξει, έχω κάνει κόσμο τα σαλάμα μέσα. Δεν πειράζει, γι' αυτό είσαι γλυκούλη, γιατί κάνει σαλάμ. Γι' αυτό σε αγαπάει ο κόσμο για το σαλάμ σου, πραγματικά. Είναι τα καλύτερα βίντεο στο μοντάζ, δεν κόβω τίποτα. Σα αφήνω να γίνει συνεχώ ξεφύγει. Ελά, ελά. Είσαι χαριτωμένος. You're cute. Λοιπόν. Ερωτεύσιμος. Ειδικά τώρα δηλαδή σε γίνονται αυτή η μισή Ελλάδα. Έλα μωρέ, πες. Είναι μια μαγιονέζα, χέλ μας πάντα να παίρνουμε. Μόνο δεν το αλλάζει νόσο. Με τίποτα. Πάρτο. Snack day, τορτίγες.
τις τρώμε είτε γλυκές είτε αλμυρές. Εγώ το πήρα για κανένα βραδινούλι τώρα, για light. Μετά την πίτσα δηλαδή, ό,τι πρέπει. Ναι, ό,τι πρέπει. Είδες λίγο τις θερμίδες, αλλά δεν ξέρω, έχει άλλη μάρκα. Τότε. Δεν είχε άλλη. Δεν είχε, ναι. 196 θερμίδες έχει άτιμη. Είναι πολύ ή λίγο. Είναι λίγο πολύ. Τι είναι το πάνω. Αυτή θα είχαν ψυγείο αυτή. Όχι. Εξώ. Έξω. Πήρα light μπισκοτάκια από Παπαδόπουλου και πιστά. Είναι πολύ light αυτά. Είναι όμως, μπορώ να φάω ένα τέτοιο έτσι τώρα να κάτσω και να χαζεύω λίγο και να το φάω όλο. Όλο. Είναι ωραία. Και ξέρεις και είναι ωραία και με λεμόνι και με φράουλα. Ναι ρε γαμώ το. Βρήκες. Δεν είχε. Το ξέχασες. Ναι. Πήραμε μελάκι. Δεν ξέρω πότε. Συνηθίζουμε να τρώμε λίγο γιαούρτι με μέλι εγώ με την Αναστασία για το γιαούρτι. Α, γιαούρτι τώρα τελευταία. Ναι. Α. Τώρα θέλει γιαούρτι με μέλι, αυτό κάνει. Θα φας γιαούρτι με μέλι αύριο. Α, έφαγες κορνφλέικς. Εντάξει, γιαουρτάκι με μέλι, μέλι ανθέων. Είναι πολύ ωραίο αυτό, από γλυκάνθη, ναι. Γλυκάνθη. Και ωραίο χαλβά η συγκεκριμένη εταιρεία με τις παιδιά. Παξιμάδι σίκαλης ολικής. Τα πορτοκαλί, τα πορτοκαλί. Είναι πολύ ωραία αυτά. Είναι πάρα πολύ ωραία. Σαλατούλες, παιδιά, ξέρετε διάφορα. Ντάκο και. Ντάκο και δεν συμμαζεύεται και φέτα. Έχω πάει. Έχει μέσα μια φέτα. Από τι να σα λέω. Δεν υπάρχει στο εμπόριο. Εδώ τη περιοχή στείλεται με και. Αυτή, γι' αυτό δεν θα δείχνουμε φέτα τελευταία στα σούπερ μάρκετ χωρί γιατί έχουμε το τενεκέ ακόμα. Τέλεια, λέγει εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε. Πήραμε κονκασέ για σαλτσούλες και τα λοιπά. Πομοντόρο. Μονοντόρο. Είχαμε άλλους τέσσερις εδώ μέσα, εντάξει. Άλλους τρεις έχεις που ξέρουμε. Τρεις και... Να, γιατί δεν κατάλαβα. Ένας πελτές, ρε παιδί μου. Κάποιοι έγινε να μιλάνε σου ένα πελτέ. Γιατί, μα το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ. Ναι, αυτό σου λέω, ρε παιδί μου, έγινε κάτι. Δεν έχεις τίποτα. Έγινε κάτι. Ξέρεις, και εγώ έξω πάνω σου. Σκίστη και ρόλο να μιλάνε σου ένα πελτέ να μου φύγει, ας πούμε, είστε τα χώρια. Λοιπόν, πάμε. Μου πήγαινα στον τέτοιο καλτσό, θα πάμε λίγο πελτέ πάνω στον πόντο. Αγιά αυτό είναι. Κρυσταλάκι μέτριο. Κρυσταλάκι, εντάξει, ωραιότατο. Πάρα πολύ ωραίο. Το βολεύω κιόλας παράλληλα. Παράλληλα, γιατί είσαι νοικοκύρη. Αχ, καλή νοικοκύρη. Είναι τουλάχιστον. Κοχύλι και ίσιο μακαρόνι. Μακαρόνι κοχύλι και ίσιο μακαρόνι. Το νούμερο. Πολύ ωραίο, γιατί βράζει και πίνει μέσα και σαλτσούλα και. Πολύ ωραίο. Ναι. Δεν έχω προλάβει να το πάω ακόμα στο σπίτι αυτό. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το μακαρόνι, το νούμερο 10 παίρνουμε εμείς. Ναι, το σπαγκετί. Σε 6 λεπτά έχει βράσει, εμείς το αφήνουμε όμως λίγο παραπάνω γιατί το τρώμε. Δεν μας αρέσουν πάλι τέντε. Αν τέντε. Εμείς τα θέλουμε λίγο νοσοκομιακά. Ναι, 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 μου αρέσει έτσι, ωραίο. Αυτό δεν ξέρω, το βάλω. Κάτω που χωράει. Έχουμε βάλει κι άλλα. Ρύζι πασμάτι. Πάρα πολύ ωραίο. Σε 10 λεπτά είναι έτοιμο, εννοείται. Και εδώ δίπλα για τη βοήθεια. Μας έχουν και τα γραμμάρια οι άνθρωποι για να δούμε περίπου τι κατανάλωση και πόσο είναι το κάθε 100 γραμμάρια. Άχρηστο είναι, μην το ξαναβάλλετε ποτέ. Λοιπόν, ρύζι γλασέ Λαμίας από την ηρωική θειότιδα. Είναι ηρωική η Λαμία. Έχει γίνει η μάχη εκεί. Εντάξει, στη θειότιδα δεν είχε γίνει. Οι θερμοκύλες που είναι. Αχ, όχι, όχι, δεν θα πάω μέσα αυτή τη συζήτηση. Θα γίνει ο Ρόμπα Πανελληνίου. Εσύ θα γίνεις. Εγώ, ναι. Οι θερμοκύλες, Λεωνίδας, Θεότητα. Σε παρακαλώ. Ωραία. Πάμε. Ανάποδα, ρε. Λοιπόν, αλάτι χοντρό για το φαγητό. Τι χοντρό, ρε. Ειδικό αλάτι για το πλυντήριο πιάτων. Το βάζουμε μέσα, μαλακώνει το νερό και τα λοιπά, είναι ας πούμε συντηρητικό. Αν είναι, σαν κάτι κάνεις στο πλυντήριο. Κάτι κάνεις στο πλυντήριο, δεν ξέρουμε αλλά εμείς το βάζουμε. Πρέπει να το βάζεις. Οπότε, πρέπει να το βάζεις. Οπότε τι κάνει, δεν το πήραμε. Να, εδώ προστατεύει από άλατα και σημάδια του νερού για να μην γίνονται θολά τα ποτήρια. Μάλιστα. Άρα προσοχή κορίτσια, πρέπει να βάζετε σωστή ποσότητα γιατί άμα βάλετε παραπάνω αλάτι τότε βγαίνουν θολά τα ποτήρια από το πλυντήριο πιάτων. Αυτό. Άστε και πάνω, θα το βολέψω εγώ μετά. Βόλεψε το σύρι. Εννοείται. Γυαλιστικό φίνις με άρωμα λεμόνι. Wow. Πάντα. Την επόμενη φορά στην αγαπητή φίλη που δουλεύει στο marketing εκεί της εταιρείας και τα λοιπά θα πάρουμε τι μας είχε πει. Το καινούριο το απορριπαντικό. Το καινούριο. Το οποίο είναι υγρό. Ναι. Καινούριο. Θα το δοκιμάσουμε. Άμα θέλεις στείλ μας μια φωτογραφία ξέρουμε πως είναι. Γιατί έχω ξέρω πως είναι. Το έχω δει στο γαλαξία. Είναι που πάμε. Είναι το τελευταίο. Α, εντάξει. Ωραία. Οπότε θα το πάρω όταν θα ξαναπάω. Α, σε πες μας το θυμηθείς. Θα το θυμηθεί η Νάνση. Φλόρα. Τι ονομένα φλόρα. Φλοράλης. Λέει. Καταρχήν παρέχεται στην Ελλάδα. Ναι, αλλά το φλοράλης δεν είναι έτσι λίγο. Φλοράλη είναι το λουλούδι. Δεν είναι λουλούδι εδώ.
Να ναι, λουλουδάκι, αυτό τι είναι, λουλουδάκι. Λουλουδάκι, σαντουιτσάκι. Σου λέει χρησιμοποιείται για τα πάντα, όπου θέλει το βάζει. Φλόρα. Μάλλον μήπως είναι αυτή που έχει την εταιρεία, τη λένε Φλόρα. Ε, δεν ξέρω, θες να δεις τα στοιχεία της εταιρείας. Γιατί πρέπει να κάνουμε τώρα το γενεολογικό δέντρο του χαρτιού κουζίνας. Δεν λέγεται. Ένα μας τι κουζίνας είναι. Φλόρα. Γεια σου Φλόρα. Γεια σου Φλόρα εις. Πάντα. Χαρτοπετσέτα από την κυρία Φλόρα. Εννοείται. Την τιμάμε, την αγαπάμε. 33 επί 33 η χαρτοπετσέτα. Είναι μεγάλη. Είναι καλή. Είναι όπως είναι τα πλακάκια τα κλασικά 33 επί 33 που βάζουμε στα δωμάτια. Η κυρία Φλόρα. Μας δίνει τα χαρτιά για το σπίτι. Ευχαριστούμε κυρία Φλόρα. Αν μας βλέπει η κυρία Φλόρα μπορεί να μας δώσει ένα collaboration εδώ στο YouTube να μας δίνει τζάμπα τα χαρτί κουζίνας Φλόρα και το Φλόρα. Γεω! Σκουπίζομαι Φλόρα! Κάθε φορά που τρώω! Και τις έχουμε σκοτώσει τώρα τις εταιρείες. Στο μεταξύ που περιμένεις να σου δώσει ούτε χρησιμοποιημένη χαρτοπετσέτα. Τι κουζίνας τώρα για κορονοϊό Φλόρα! Yeah! Α, έχεις χέρι σήμερα. Δεν τα είναι εκεί, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, πήρα χυμούς για την Αναστασία, 6 χυμούς, 5 ψημίαν δώρο. Πάρτε στο ψυγείο, βοηθέ. Okay. Και εννοείται, baby care, αυτά δεν μας τα πήρε η κυρία Φλόρα, δυστυχώς, μάλλον δεν έχει βγάλει ακόμα. Μαντιλάκια, συσκευασία 4 τεμαχίων. Τα τρώμε, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Και ενδιάμεσα δεκατιανό και απογευματινό. Πάντα. Δηλαδή πρέπει να χαλάμε την ημέρα 40-20 μακιλάκια. 20 σίγουρα. Αυτό περνάμε κανένα διβδόμαδο. Οπότε καταλαβαίνετε. Είναι δύο την εβδομάδα. Εντάξει, normal. Εδώ λέει δείχνει και ένα μωράκι. Πάνω μάλλον είναι όταν κάνει κακάκια το μωράκι που το σκουπίζεις. Καλό είναι να τα πλένουμε τα μωρά και αυτά να τα έχουμε σε λύση ανάγκης. Να το μωράκι. Κανονικά. Είναι τα βρωμάτια με το μωρό. Είναι με το μωρό. Αλέστο! Φυσίκια πίνατ. Γιατί πήρες μόνο ένα σακουλάκι. Ποιος θα πρωτοφάει από αυτό το ένα σακουλάκι. Αυτό θα έλεγα τώρα αυτή τη στιγμή. Ότι έκανες βλακία. Όχι. Τι, ότι έχεις πάρει κι άλλο και το έχεις κάπου χάσει. Έχω πάρει δύο. Ναι. Το ένα το άνοιξε όπως ερχόμουν στον δρόμο. Έφαγες ένα σακούλι στον δρόμο. Όχι ολόκληρο, έχει μείνει λίγο. Μα και έφερες το ένα. Και το ένα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει φατ. Το φατ σε ενδιαφέρει. Όχι πλέον. Έχει μόλι κόμμες. Δεν έχει. Αρμίδα τα. Μω, τα επίδα. Αν τα τα πάμε. 50 τα πόσα γραμμάρια. Τα 15 γραμμάρια. Τα 15 γραμμάρια. Τα 100 γραμμάρια. Εντάξει. Τα 30 γραμμάρια που είναι ας πούμε μια χουφτίτσα έχουν 15. Τίποτα. Είναι καλά αυτά που έχουν μια χουφτά ποτά. Δεν τρως μια χουφτά. Λοιπόν, και πάμε μετά στα φρουτάκια μας. Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί τόσο κρυφάς ξέχει. Όχι, δεν τρώω κύφτα. Πίναγες. Πίναγα μου, δεν έχω φάει τίποτα. Το ξέρω, γιατί πώς δεν είσαι ανοιχτή, σαν να ποτέ δεν είσαι ανοιχτή. Αν ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό, το βασιλιά Τζούλιεν που μέτρησε το κεφάλι του, αυτό δεν είναι τέτοιο. Δεν είναι τέτοιο, έχεις το κεφάλι του. Μπανάνες. Γαλαίο, γαμπαρίζει, γαμπαρά. Μπανανούλες, πώς την ονομάζει το τύπος, Μπονίτα. Μπονίτα. Από το Εκουαδόρ. Τα φυλάκι. Τα φυλάκι αυτά στο στην άκρη κλείνω. Αυτό είναι για ένα απόγευμα. Ένα απόγευμα κλειμένο. Συνθήθηκα. Μας πάμε για το πλάι. Τι τραγουδάς. Δεν ξέρω τα. Λοιπόν, λεμονάκια. Λεμόνι. Τα χρησιμοποιούμε εκεί που τα χρησιμοποιούμε. Αυτά ρίχνουμε μέσα. Ναι. Αλήθεια να σου πω κάτι. Ναι. Πώς σου φαντάζεις τη ζωή σου χωρίς λεμόνι. Δεν υπάρχει ζωή χωρίς λεμόνι. Χωρίς σαλάτι. Δεν υπάρχει ζωή χωρίς σαλάτι. Χωρίς εμένα. Δεν υπάρχει ζωή χωρίς εσένα. Γιατί υπάρχει ζωή. Ρε το πάνε να το δηλαδή από παντού. Συγγνώμη ρε στυλά. Λοιπόν φάμε. Ντοματουλές, αυτές τις άφλιες. Τι τις πήρες αυτές? Αυτό τώρα αλλάζει η εποχή, δεν είναι η εποχή της ντομάτας. Ακόμα έχει κάτι λίγες ωραίες. Ναι, είδα που πήρα μια φορά και από... Τι λες καλέ, ήταν πολύ ωραίες. Καροτάκι, γουτσακτάκ. Νομίζω αυτό το αστείο με τα καρότα το κάνει σαν τάφι. Όμως που είναι τα παιδιά, παιδιά κάνει αυτό το αστείο με το καρότα συνέχεια με το γουτσακτάκ. Γουτσακτάκ. Να μου γράψετε κάτω στο σχολείο, δεν το θυμάμαι. Και
και κολοκύθια για να φάμε τη τσιπούρα. Βραστά. Θέλετε να τα δείτε, δεν νομίζω, μέσα από εδώ. Ωραία είναι. Λοιπόν. Λοιπόν, αυτό ήταν άλλο ένα σούπερ μάρκετ με το Τζόνι. Δεν είναι αφάνωστια. Καλά, εντάξει. Ξυλό, παιδί, πάλι κούρεμα θέλω. Έχω πάρει απόφαση να τα ξύλεις όλα τώρα. Λοιπόν, τώρα απολογάζουμε τα μαλλιά σου για να φύγουμε. Λοιπόν, αυτό ήταν άλλο ένα σούπερ μάρκετ καθόλου με τον Τζόνι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που το παρακολουθήσατε. Κάντε like αν σας άρεσε προφανώς. Εγγραφή στο κανάλι μας. Εγγραφή στο κανάλι μας. Να πατήσουν κάτω το subscribe. Να πατήσετε κάτω το κόκκινο κουμπάκι. Είναι δωρεάν. Είναι free. Και άμα θέλουν και το καμπανάκι δίπλα για να τους έρχεται εδώ πέρα. Και το καμπανάκι. Γιατί είναι αυτό. Θα πες πάρα πολύ ωραία. Όπως κάθε φορά. Πάντα τρελαίνομαι με αυτό το τέλος. Πάντα τρελαίνομαι με το τέλος. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Φιλιά. Bye. Goodbye. Bye.